Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Σκίτσα, είμαι αρχαιολόγος στην Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας και σήμερα θα κάνουμε μια διαδρομή που θα μας οδηγήσει από το μουσείο έξω από την περιοχή της Πέλλας, στον αρχαίο οικισμό της του Αρχοντικού που βρίσκεται βορειοδυτικά της Πέλλας και ήταν το μεγαλύτερο διοικητικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής από τον Λουδία έως και τον Αξιό ποταμό, από τον 7ο έως και τον 4ο αιώνα. Η κατοίκηση στην περιοχή αυτή ξεκινάει από τα νεολιθικά χρόνια και φτάνει μέχρι και τους ιστεροβυζαντινούς χρόνους με μεγαλύτερη ακμή τα χρόνια πριν αναδειχθεί η Πέλλα στα τέλη του 5ου αιώνα στην δεύτερη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Βρίσκεται βορειοδυτικά της Πέλλας γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα, είναι κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και εκτείνεται γύρω έφορη πεδιάδα και κάλυπτε διοικητικά όλη την περιοχή. Το Αρχοντικό ξεκίνησε, ουσιαστικά εντοπίστηκε σαν οικισμός στη δεκαετία του 1980 και πολύ μεγάλη και εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τμήματα των οικισμών και των ιστορικών χρόνων και των προϊστορικών, αλλά και αργότερα μέχρι και την ελληνιστική περίοδο. Από το 2000 και για μια δεκαετία περίπου ξεκίνησε μια εκτεταμένη ανασκαφή στο Δυτικό Νεκροταφείο, η οποία αποκάλυψε πάνω από 1000 σταφές που καλύπτουν χρονικά από την εποχή του Σιδήρου, δηλαδή από τα μέσα του 7ου αιώνα έως και τα ελληνιστικά χρόνια. Αυτή είναι η περίοδος κυρίως που μας ενδιαφέρει. Στα αρχαϊκά χρόνια όμως είναι η περίοδος ακμής αυτού του οικισμού. Γι' αυτό το διαπιστώνουμε όχι μόνο από τα ιδρύματα των ταφών που θα παρουσιάσουμε. Μέσα από αυτά μάλλον προκύπτει η σημασία αυτού του οικισμού, αλλά και η σχέση της και το πόσο είχε συνδεθεί εμπορικά και πολιτισμικά με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας αυτή την εποχή. Στα αρχαϊκά χρόνια ο οικισμός φαίνεται ότι έχει αποκτήσει αστικά χαρακτηριστικά. Είναι μια κοινωνία με σαφή διαστρωμάτωση, με ιεραρχία και που εκτίθεται και στο μουσείο μας είναι χαρακτηριστικές αυτής της διαστρωμάτωσης, δηλαδή αποτυπώνουν την κοινωνία, την εικόνα της κοινωνίας όπως θα ήταν στα αρχαϊκά χρόνια. Στο μουσείο μας εκτίθενται 22 ταφές συνολικά από το νεκροταφείο αυτό, των αρχαϊκών χρόνων. Οι 11 είναι ανδρικές και οι 11 είναι γυναικείες. Τα χαρακτηριστικά τους είναι κοινά. Σε τι επίπεδο? Είναι κοινά γιατί εμφανίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι άνδρες ουσιαστικά ενταφιάζονται με την ποιότητα του πολεμιστή, γι' αυτό και είναι πάνωπλοι. Διαθέτουν χρυσά εξαρτήματα και πολύτιμα αντικείμενα συνοδευτικά. Ενώ οι γυναίκες παρουσιάζονται με πλούσια αντήματα και επίσης με πολλά συνοδευτικά αντικείμενα. Πριν περάσουμε στην παρουσίαση της συγκεκριμένης ταφής που έχουμε επιλέξει για σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ στο τι σημαίνει γενικά και τι πληροφορίες γενικά παίρνουμε στην αρχαιότητα από τα έθιμα ταφής. Τα έθιμα ταφής δεν είναι απλά ότι βλέπουμε ή βρίσκουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ενταφιστεί. Η επιλογή των ευρημάτων και των πτερισμάτων που το συνοδεύουν, το αντικείμενο που το συνοδεύουν, έχουν σημασία, έχουν νόημα, αντανακλούν σκεφτικές πεπιθήσεις, αντανακλούν ιδεολογία, αντανακλούν όχι μόνο την αντίληψη της κοινότητας για τη μεταθανάτια ζωή, αλλά αποτελούν και μια τελετή διάβασης, ένα πέρασμα προς τον άλλο κόσμο και μέσα από την εικόνα των ταφών όπως τις βλέπουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και πώς μια κοινότητα αντιμετώπισε το θάνατο, αλλά και πώς οι άνθρωποι αποχαιρετούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και στην πορεία θα δούμε ότι τα αντικείμενα που τους συνοδεύουν δεν σχετίζονται μόνο με την κοινωνική τους θέση και με την ισχύ. Είναι και αντικείμενα που είναι αγαπημένα, είναι αντικείμενα που τα είχαν στη ζωή τους και τα κουβαλούν μαζί τους για να νιώθουν οικεία στον άλλο κόσμο, αλλά είναι και αντικείμενα που οι δικοί τους άνθρωποι βάζουν μαζί για να τους ευχαριστήσουν. Όπως που επιλέχθηκε για να παρουσιαστούν αυτές τις ταφές στην έκθεση, στην περιοδική έκθεση του Μουσείου της Πέλλας, κυρίως εστιάζει σε δύο πράγματα. Καταρχάς την εικόνα πριν, στο πώς ήταν αυτά τα αντικείμενα και αυτή η ταφή όταν βρέθηκε, που μας φέρνει μια εικόνα πιο κοντά στην πραγματικότητα και στη συνέχεια μια προσπάθεια αναπαράστασης του πώς θα ήταν η ταφή κατά τη διάρκεια της τελετής. Γι' αυτό το λόγο τα αντικείμενα συντηρημένα και αποκατεστημένα από το τμήμα συντήρησης της εφορίας μας έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ακολουθώντας τη σειρά και τη θέση που είχαν μέσα στον τάφο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε λίγο να ακολουθήσουμε και τη διαδρομή
της διαδικασίας. Η γυναική αυτή ταφή, που χρονολογείται λίγο μετά τα μέσα του 6ου αιώνα, στο 540 με 530 π.Χ., είναι από τις πιο χαρακτηριστικές, μία από τις πλουσιότερες. Να πω χαρακτηριστικά ότι δεν εκτίθεται καν όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνει. Έχουν επιλεχθεί τα πιο χαρακτηριστικά, είναι πάνω από 140 αντικείμενα αυτά που συνόδευαν την νεκρή. Φορά χρυσό διάδημα, όπου απεικονίζεται σκηνή κυνηγιού, μια αριστοκρατική συνήθεια που παραπέμπει στη δύναμη της οικογένειας. Η μάσκα της ταφής αυτής είναι διακοσμημένη με πλάσματα του θαλάσσιου βασιλείου, γεωμετρικά μοτίβα και αστρικά σύμβολα που περιέχουν κοσμολογικό και θρησκευτικό συμβολισμό, καθώς απεικονίζουν το φυσικό κόσμο, τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, αλλά και τον άειλο κόσμο, το σύμπαν και το μεταφυσικό στοιχείο που τροφοδοτεί την ιδεολογία και τις αντιλήψεις του. Ειδικότερα, η χρήση της χρυσής μάσκας στη Μακεδονία σχετίζεται άμεσα με την ισχυροποίηση της καταγωγής των Μακεδόνων από τη δυναστεία των Τιμενιδών. Η έμεση υπενθύμηση της βασιλικής τους προέλευσης και του πατρόου ήρωα του Ηρακλή νομιμοποιούσε την επιβολή πολιτικής ισχύως. Η νεκρή συνοδεύεται από χρυσό περιδέρεο με χάνδρες, χρυσό περίαπτο σε σχήμα αγκίου και χρυσό δαχτυλίδι. Στα ρούχα της είναι προσαρμοσμένες χρυσές και ασημένιες περώνες και πάργυρη αλυσίδα με χρυσά τελειώματα σε σχήμα φιδιού και στολίζονται με λεπτά φίνα ελάσματα σε σχήμα ρόδακα ή τριγωνικά. Η παρουσία του χρυσού στην ταφική τελετουργία κατά την αρχαιότητα αποτελεί μια ηχηρή δήλωση της προνομιακής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των προσώπων, αλλά ακόμα περισσότερο σηματοδοτεί την πίστη της κοινότητας στην προστατευτική δύναμη του χρυσού, ενός υλικού άφθαρτου στον χρόνο που συνδεόταν με την προσδοκία της Αθανασίας. Η επιλογή των υπόλοιπων χτερισμάτων είναι εξίσου ενδεικτική της συμβολικής του σημασίας. Εισαγμένα αττικά αγγεία επώνυμων ζωγράφων, πλαστικά αγγεία από πολύτιμη φαγετιανή, επάργυρα σκεύη, ομοιώματα μαξιού και πίπλων, ειδόλια ένθρωνων γυναικείων θεοτήτων, αγγεία ντόπιας παραγωγής με τη μορφή γυναικείων μορφών για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων, όλα πιστοποιούν όχι μόνο την ισχυρή οικονομική δύναμη της οικογένειας και την κοινωνική της θέση, αλλά και την εμπορική σύνδεση της κοινότητας του Αρχοντικού με άλλες ακμάζουσες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Τα αντικείμενα από φαγεντιανή, μια κεραμική ύλη διαδεδομένη στην Αιγυπτιακή τέχνη, είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην Ελλάδα. Τα πλαστικά αγγεία της συγκεκριμένης ταφής που εκτίθενται έχουν τη μορφή σκατζόχυρου, ο οποίος στην αρχαιότητα έχει προστατευτικό χαρακτήρα, αποτρέπει το κακό και συμβολίζει τη μεταθανάτια ζωή και την αναγέννηση, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ως ταφικό κτέρισμα. Η απεικόνιση του ποτάμιου Θεού Αχελώου στο τέταρτο φαγεντιανό αγγείο της ταφής αποτελεί μία ακόμα επίκληση στην προστασία των θεών. Τα μεταλλικά ομοιώματα αγροτικών αμαξών παραπέμπουν στην αυθονία των αγροτικών προϊόντων που κατήχαν και διακινούσαν οι νεκροί αυτοί και λειτουργούν ως προέκταση της κοινωνικής και οικονομικής τους υπεροχής έναντι των υπολείπων. Επιπλέον, αποτελούν υποκατάστατα των πραγματικών αμαξών και σχετίζονται με την εκφορά του νεκρού. Τα ομοιώματα επίπλων πιθανότητα ανακαλούν την αριστοκρατική συνήθεια του συμποσίου. Η επάργυρη φιάλη, αυτό το ρηχό αγγείο με τον κεντρικό ομφαλό, σχετίζεται κυρίως με τις τελετουργικές σπονδές. Η πηξίδα, το μικρό πύληνο κυβότιο για τη φύλαξη των κοσμημάτων, είναι εισαγμένη από την Κόρινθο. Παρόμοια κτερίσματα είναι γνωστά από διάφορα νεκροταφεία οικισμών της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι η Σύνδος, η Θέρμη, η Έδεσα, η Πίδνα, η Αιγαίος και η Ιαννή. Πιστοποιείται δηλαδή το άνοιγμα της μακεδονικής αγοράς ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια, ίσως και παλιότερα από τη βασιλεία του Αλκέτα, και επιβεβαιώνεται η πρόσβαση του πληθυσμού σε μεγάλες ποσότητες ειδών πολυτελείας και πρώτων υλών. Ο οικισμός του Αρχοντικού εξακολουθεί να βρίσκεται σε ακμή μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα. Ωστόσο, η ανακήρυξη της γειτονικής Πέλλας σε πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου στα τέλη του 5ου αιώνα την τοποθετεί στο επίκεντρο των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία του Φιλίππου του Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.